Έπρεπε δυστυχώς να φύγουν 57 νέοι άνθρωποι, 57 παιδιά δικά μας, για να καταλάβουν κάποιοι ότι ο τροχός είναι στρογγυλός, να ανακαλύψουν ξαφνικά τον τροχό. Όταν συνδικαλιστικοί φορείς, όταν οι συνάδελφοι στον ΟΣΕ, όταν εμείς που εργαζόμαστε στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, βγαίναμε και φωνάζαμε ότι αυτό το πράγμα κάποτε θα αποβεί μοιραίο με όλα αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με το χρήμα που δεν υπάρχει για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών, κάποιοι μας λέγανε γραφικούς, κάποιοι μας λέγανε ότι είμαστε απλά συνδικαλιστές που προσπαθούμε να κοιτάξουμε εμάς, να κοιτάξουμε τη φατριά τη δικιά μας και τίποτα άλλο. Σήμερα ξαφνικά καταλάβανε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Σήμερα ξαφνικά καταλάβανε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις μεταφορές. Δυστυχώς έπρεπε να φύγουν 57 συνάνθρωποι μας, 57 παιδιά, 57 νέοι άνθρωποι, για να ξεκινήσουν υποτίθεται να παίρνουν μέτρα. Σήμερα δεν είναι ημέρα για λόγια, είναι ημέρα για πράξεις. Και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ημέρα για πράξεις. Αυτό που πρέπει να δώσουμε όρκο όλοι μας, και εμείς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ από την πλευρά μας το υποσχόμαστε αυτό, να είναι οι τελευταίοι 57 άνθρωποι που θυσιαστήκαν. Να είναι τα τελευταία παιδιά που θυσιαστήκαν στον βωμό αυτό, να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Εννοείται ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους πάντες, και κάποτε θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η ασφάλεια προέχει πάνω και πάνω από όλους.